Καταρχάς, τι ήρθε να κάνει σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας? Ji, I'm just up. आप कहाँ क्या करने आए हैं यहाँ पुलिस स्टेशन में? पोर्टफोलियो देना है जड़ी लब्बी सी थी वो सिलसिले से आया इधर. Βρήκα ένα πορτοφόλι και ήθελα να παραδώσω να έχει αυτός που έχασε αυτό το πορτοφόλι. Και γιατί φοβόταν να έρθει στην αστυνομία να το δώσει? हम जैसा आप क्यों इस डरो खौफ में थे बार बार आप आए हैं और क्यों खौफ था के करती नहीं सिया कॉलोनी का इस वजह से डरदार आगे 4 महीने कट गए हैं तो वो जिंदगी भर इतना डरना बोझ देनिखा कोब्ले खर्तिया कानोनिका एखो काताथेसी या 7 χρόνια τα χαρτιά μου και έχω πάθει αρκετές φορές που ήμουν 4 μήνες μέσα σε αμυγδαλέζα και τέτοια και συνέχεια 2-3 φορές ήρθα αλλά φοβήθηκα πολύ να μην έχω κάτι και να μην μείνω μέσα. Αλλά ήθελα κάθε μέρα να δώσω αυτό το πορτοφόλι, τα λεφτά, ταυτότητες και τέτοια πράγματα. Και εσείς που είστε και πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που οι άνθρωποι φοβούνται ή όταν καταγγέλνουν διάφορα περιστατικά, συλλαμβάνονται ήδη ως μη έχοντες χαρτιά. Πάρα πολλές φορές έχουμε κάτι τέτοια περιστατικά. Το πρόβλημα είναι δηλαδή αν ο άνθρωπος όπως ο Αμτζέντ θέλει να δώσει, θέλει να κάνει τόσο καλή πράξη, αλλά έχει φόβο. Και γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να έχουν. Όποιος θέλει να κάνει κάτι κακό, αυτός μπορεί. Και όταν θέλει κάποιος καλό και να πάλι να έχει φόβο, αυτό έπρεπε να έχει έτσι σταθερή δηλαδή, δρόμο για να μην έχει κανένα φόβο. Ο Αμτζέντ είναι από πάνω από 10 χρόνια εδώ. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Μιλάει ελληνικά, μένει εδώ, είναι με ασφάλεια, με ένσημα, με οίκα, τα πάντα, δουλεύει εδώ σε λαχανάγορα. Δηλαδή όταν έχει από τόσα χρόνια εδώ και να μην έχει δηλαδή από 10-12 χρόνια κανονικά χαρτιά αυτά που έπρεπε να ανοίξουν immigration και γι' αυτό το λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ανοιχτεί διαδικασία για νομιμοποίηση για να μην μπορέσουν να έχουν τέτοια πράγματα. Σωστό. Έχει κάνει η αίτηση. Έχει, είναι νόμιμος ο άνθρωπος, αλλά έχει κάνει 7 χρόνια νόμο που υπάρχει. Έχει κάνει διαδικασία και έχει ένα χαρτί νόμιμο. Αλλά περιμένει το τελικό. Τελικό αυτό. Που αργούνε πάρα πολύ και αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή 2 χρόνια ο άνθρωπος καταθέτει και να μην υπάρχει αποτέλεσμα, να μην υπάρχει άδεια διαμονή. Και στην Αμυγδαλέζα πώς βρέθηκε και πόσο έμεινε? Και στερά από το Αμυγδαλέζα με το κέμπ με γκέτε. Πέπερς να έχουν εκεί μετά. Ναι, πέπερ χαρτία είναι διαμέρα. Δεν είχε χαρτία για αυτό το λόγο βρέθηκε. Οι συνθήκες εκεί πώς ήταν και πότε ήταν εκεί? Καμπ και σε χαλάτε, μπορεί να μπορεί αλάτε με. 2016 και συνθήκες τι να υπάρχουν, είναι φυλακή.